φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο η πρόκληση θα βγει σε λίγο καιρό, αλλά αυτή έχει υπογραφεί, έχει εγκριθεί, άρα τώρα είμαστε στη φάση να γίνει η πρόκληση, μέσα από το οποίο μπορείς να ζητήσεις χρήματα και για εξοπλισμό παραγωγικό, μπορεί να θέλεις αργαλιό, μπορεί να θέλεις ένα άλλο μηχάνημα που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου. Μπορεί στην κεραμική να θες φούρνους, μπορεί να θέλεις τροχούς, ό,τι χρειάζεται ο καθένας, αλλά και τεχνολογικό εξοπλισμό και ψηφιακό εξοπλισμό. Μπορεί να πεις ότι εγώ θέλω να φτιάξω το ηλεκτρονικό μου κατάστημα για να πουλάω και χρειάζομαι ένα καλό υπολογιστή, μια καλή κάμερα, έναν εξοπλισμό που θα με βοηθήσει να το κτίσω όλο αυτό το πράγμα. Ή θέλω να φτιάξω καλύτερα το λογιστήριό μου και την αποθήκη μου και χρειάζομαι είτε λογιστικό είτε εξοπλισμό για να στήσω όλο αυτό το κομμάτι. Και επίσης, υπηρεσίες που μπορείς να αγοράσεις, υπηρεσία για να φτιάξεις ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, για να φτιάξεις ένα website, για να μπεις σε ένα e-marketplace. E-marketplace είναι, για παράδειγμα, για τη χειροτεχνία, το πιο μεγάλο και κλασικό είναι το Etsy, αν το ξέρετε. Αλλά υπάρχουν και άλλες τέτοιες ιστορίες. Και με αυτά τα λεφτά, για παράδειγμα, μπορείς να πληρώσεις τη συνδρομή σου για να μπεις σε αυτές τις πλατφόρμες. Και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία προβολής, marketing, για να προωθήσεις τη δουλειά σου και επίσης για διαχείριση ποιότητας και επιστοποίηση. Επομένως, θέλουμε να δώσουμε ένα κίνητρο για επιπλέον οι άνθρωποι να στήσουν τις επιχειρήσεις τους και να πάρουν και εξοπλισμό και οποιοδήποτε άλλες υπηρεσίες θα τους είναι χρήσιμες για να στήσουν καλύτερα την επιχείρησή τους στη χειροτεχνική. Και αυτό θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε εδώ και εδώ στον Εύρο ανθρώπους να εκμεταλλεύονται αυτή τη δυνατότητα και να δούμε μια έτσι αναζωογόνηση της χειροτεχνικής επιχειρηματικότητας στο Σουφλί αλλά και στον Εύρο.